Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αρκετά εορταστική, θα έλεγα, αφιερωμένη και το πρώτο και το δεύτερο μέρος της εκπομπής στη LifeWave, την αγαπημένη μας εταιρεία, η οποία μας κρατάει συντροφιά κάθε μήνα, μας δίνει πληροφορίες, μας ενημερώνει για νέα προϊόντα και πολλά άλλα ωραία πράγματα τα οποία εσείς μας ζητάτε και εμείς εδώ τα μεταφέρουμε με τις ερωτήσεις σας και παίρνουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε δύο συνεργάτες της LifeWave. Μαζί μας είναι ο κύριος Τσαπανίδης Θόδωρος, director της LifeWave. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια σας πολλά. Επίσης μαζί μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής είναι ο κύριος Τσίρος Παναγιώτης, ο οποίος είναι team manager της LifeWave. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Πετκάκη. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα στους κλειδελευθερές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε με τη LifeWave. Θα μιλήσουμε για επιθέματα από τη LifeWave. Γενικώς θα κάνουμε μια ενημέρωση σε εσάς φίλους μου. Εορτές είναι, πολλά προϊόντα υπάρχουν. Τι καλύτερο σήμερα να καθίσετε μαζί μας, να μάθετε, να πληροφορηθείτε. Και φυσικά τα τηλέφωνα της εκπομπής μας είναι ανοιχτά από αυτή τη στιγμή. Θα μπορείτε να τηλεφωνείτε ό,τι απορίες έχετε. Φυσικά δώρα έχουμε για σας σήμερα, γιορτές είναι, θα μας παρακολουθήσετε, θα πάρετε τηλέφωνα. Και εδώ είμαστε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον κύριο Τσαπανίδη Θόδωρο για μία ενημέρωση σχετικά με την ολιστική θεραπεία, κύριε Τσαπανίδη. Πολλά ακούγονται. Η LifeWave έχει αναλάβει ένα ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε? Υπάρχει μια ταυτότητα γενικότερα στις εναλλακτικές θεραπείες και η ταυτότητα ολιστική θεραπεία είναι η πιο σημαντική από αυτές που ακούμε στις μέρες μας. Ολιστική θεραπεία θεωρείται μια θεραπεία η οποία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα κομμάτια που αφορούν την ολότητα της οντότητας του ανθρώπου. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στο σώμα, στο συνειδητό νου, στο πνεύμα, στο συναίσθημα και το σύνολο όλων αυτών των πραγμάτων αποτελούν, όταν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε δουλεύουν σε όλα αυτά τα κομμάτια, λέμε τότε ότι το προφίλ της θεραπείας αυτής είναι ολιστικό. Η πρόταση μάλλον έχει μια ταυτότητα η οποία είναι ολιστική. Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα των pads, τα οποία στη LifeWave υπάρχουν και μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιήσει, με ποιο τρόπο μπορούμε να ωφεληθούμε σε σχέση με την ολιστική θεραπεία? Βασικά, το σύνολο των επιθεμάτων που θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά θα μας δώσει αυτή την αίσθηση, την εικόνα και την πληροφορία ότι όντως αγγίζει όλα αυτά τα προηγούμενα κομμάτια που περιγράψαμε προηγουμένως. Υπάρχουν επιθέματα που επιδρούν καθαρά στο κομμάτι του σώματος, ναι, για την αποκατάσταση πόνου και πολλών άλλων δυσλειτουργιών. Ναι. Υπάρχουν επιθέματα τα οποία προσεγγίζουν το στρες, άρα την ψυχή, ναι, τη βάση του ψυχισμού, ελέγχουν δηλαδή και μειώνουν το ψυχογενετικό στρες. Το πνευματικό κομμάτι του ολιστικού προφίλ φυσικά έχει να κάνει με τον ύπνο και με τη βαθιά θεραπεία του ύπνου, mm-hmm, και με το ταξίδι που κάνει ο κάθε άνθρωπος την ώρα που κοιμάται, mm-hmm, η πνευματικότητα δηλαδή. Και φυσικά όλο αυτό, αν το εξετάσουμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι και κάποια άλλα επιθέματα που θα πούμε στη συνέχεια καλύπτουν και έχουν όλο αυτό το προφίλ. Φάσμα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα η συνέντευξη που έχουμε, φίλοι τηλεθεατές. Τα τηλέφωνα της εκπομπής μας είναι ανοιχτά. Μπορείτε να καλείτε για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει πάνω στη LifeWave. Και συνεχίζουμε τη σημερινή μας συζήτηση καλώντας τον κύριο Τσίρο Παναγιώτη στην κουβέντα μας και καλωσορίζοντας τον και πάλι. Ευχαριστώ. Να μας μιλήσει για τα επιθέματα γενικώς και έχουμε ετοιμάσει για σας φίλους μας ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, το οποίο θα θέλαμε τώρα, κύριε Τσίρο, να το δείξουμε, να ξεκινήσουμε με αυτό. Βεβαίως. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, θα πούμε πάλι τους τηλεθεατές σας. Θα μιλήσουμε λίγο για το δώρο που θα κάνουμε, το εορταστικό. Φυσικά. Ας το πούμε εξ αρχής για να το γνωρίζουν όλοι. Αυτή τη φορά θα κληρώσουμε ένα πακέτο επιθεμάτων πόνου. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα βασικότερα επιθέματα και για κάποιον που έρχεται σε επαφή με αυτή την τεχνολογία για πρώτη φορά. Και μάλιστα δεν θα το δώσουμε στον πρώτο που θα τηλεφωνήσει, για να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να λάβει μέρος στην κλήρωση.
Όσοι τηλεφωνήσουν στη διάρκεια της εκπομπής και αυτής και της εκπομπής που θα παίξει σε επανάληψη την ερχόμενη Τετάρτη, ναι, θα γίνει μια κλήρωση και ο τυχερός θα παραλάβει τα επιθέματά του από το δάγιο στο ξενοδοχείο που θα συναντηθούμε όλοι. Ποια ημερομηνία θα βρίσκεται εκεί? Είναι στις 9 του μηνός, ναι, το 2017, 9 Ιανουαρίου, στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάγιο, στην αίθουσα Live Wave. Και για να καταλάβει ο κόσμος, εκεί γίνεται ένα πολύ ωραίο κάλεσμα, στο οποίο συμμετέχουμε εμείς όλοι και βρισκόμαστε εκεί και χαιρόμαστε. Ο κόσμος που έρχεται, που μας βλέπει πραγματικά και έρχεται εκεί να μας γνωρίσει από κοντά, κύριε Τσίρο, αυτό είναι η δική μου η εκτίμηση. Το σημαντικότερο που θα ήθελα να προσθέσω εδώ, όλοι οι καλεσμένοι, βέβαια θα τηρηθεί μια σειρά προτεραιότητας, γιατί οι αίθουσες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν από κοντά σε επαφή real time με τα επιθέματα της, ναι, Live Wave. Θα επιλύσουμε όλα τα μειοσκελετικά θέματα που θα συναντήσουμε. Άλλωστε, για αυτά θα μας μιλήσει εκτενέστερα και ο κύριος Τσαπανίδης σε λίγο. Ας παρακαλέσω τον σκηνοθέτη να περάσουμε στο βίντεο, Πολύ ωραία. Να δούμε την τεχνολογία της Live Wave πώς δουλεύει. Βασικά εδώ βλέπετε ένα βίντεο το οποίο έχει άμεση σχέση με την τεχνολογία της Live Wave. Τα πάντα είναι φως. Το φως είναι μια μορφή ενέργειας που υπάρχει από τότε που δημιουργήθηκαν τα αστέρια, το σύμπαν. Όλα ξεκινάνε από τον ήλιο. Ακόμα και ο Αϊνστάιν, που είναι ένας επιστήμονας που παραδέχονται όλοι, έχει πει ότι η πηγή του φωτός και της ζωής είναι όλη του ηλιακού συστήματος. Τα πάντα όλα έχουν σχέση με τον ήλιο. Τα φυτά, ο άνθρωπος, όλα τα ζώα, η επιβίωσή μας εξαρτάται γενικώς από τον ήλιο. Και αυτό γιατί το αναφέρουμε, για να καταδείξουμε ότι η τεχνολογία της Live Wave, βλέπετε εδώ στην οθόνη, το επίθεμα. Εμείς έχουμε συνηθίσει να μην μιλάμε για patch, patch είναι η αμερικάνικη έκφραση, μιλάμε για επιθέματα. Βλέπετε τα σημεία που εφαρμόζονται στον ανθρώπινο οργανισμό. Βλέπουμε εδώ πώς λειτουργεί το επίθεμα στον ανθρώπινο ιστό και γενικώς αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε είναι ότι τα επιθέματα λειτουργούν σε κυταρικό επίπεδο. Έχουν άμεση επαφή με το κύτταρο του οργανισμού και που έρχονται σε επαφή με το ηλεκτρομαγνητικό μας πεδίο, λειτουργούν και μεταφέρουν συχνότητες στον ανθρώπινο οργανισμό. Βλέπουμε στην οθόνη μας εδώ ένα κύτταρο το οποίο κατακλείζεται από ελεύθερες ρίζες. Και γιατί αναφέρουμε τις ελεύθερες ρίζες? Είναι η πηγή της γύρανσης στον ανθρώπινο οργανισμό. Καταδεικνύεται πως οι συχνότητες των επιθεμάτων μπορούν να καταστρέφουν τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που δημιουργούνται στον ανθρώπινο οργανισμό. Βλέπετε εδώ και μας παρουσιάζονται τα τώρα προϊόντα και τα είδη των επιθεμάτων. Ναι. Θα πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, η τεχνολογία της Live Wave έχει άμεση σχέση με το ανθρώπινο κύτταρο. Είναι τα 7 είδη επιθεμάτων που θα παρακολουθήσουμε. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτά. Αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε και να πούμε ότι η τεχνολογία της Live Wave κάνει αυτό που λέμε φωτοθεραπεία. Ναι. Και ουσιαστικά βοηθάει τον οργανισμό να αυτοϊωθεί από τα θέματα που αντιμετωπίζει. Ελπίζω να ήταν επεξηγηματικό, ήταν όσο καλύτερα το βίντεο το οποίο είδαμε, και θα έλεγα ότι τι καλύτερο η τεχνολογία αυτή να είναι μια εμπιστοσύνη στον καθένα από εμάς, ώστε με τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στη Live Wave να έχουμε θεματικά αποτελέσματα σε οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει στον οργανισμό μας. Είναι βασικό να αναφέρουμε ότι τα επιθέματα είναι επιστοποιημένα από τους αυστηρότερους οργανισμούς στον κόσμο. Ο ισχυρότερος εξ αυτών είναι ο FDA της Αμερικής, που ουσιαστικά πιστοποιεί ότι τα επιθέματα είναι πλήρως αυλαβή. Αυτό το αναφέρουμε διότι οποιοδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα επιθέματα για μικρά ή για μεγάλα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει. Ναι. Βέβαια, πάντοτε και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Άλλωστε, όλοι εμείς εδώ είμαστε στην θέση να ενημερώσουμε τον οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε ιατρική ιδιότητα και αν αυτός εξασκεί για την χρήση των επιθεμάτων. Τέλεια. Πολύ ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν μαζί θέλω να συνεχίσω μάλλον με τον κύριο Τσαπανίδη, έχοντας έτσι λίγο περισσότερο εκτενέστερα να συζητήσουμε το θέμα των διαφόρων ειδών που υπάρχουν μπάτσεις για οτιδήποτε απασχολεί τον κόσμο σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ίσως πόνους, ισχυαλγίες, όλα αυτά νομίζω ότι είστε εσείς κατάλληλος και ειδικός να μας εξηγήσει τα προϊόντα και πού απευθύνονται. Πολύ ωραία.
Βασικά θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο διαχωρισμό για τα διάφορα επιθέματα που έχει Live Wave και ο βασικότερος διαχωρισμός είναι ότι 2 εξ αυτών των κατηγοριών διαφέρουν γιατί ουσιαστικά είναι διπλά. Αποτελούνται από 2 επιθέματα. Δεν ξέρω αν μας βλέπουν οι τηλεθεατές την ώρα που... Ναι, φυσικά. Μπορούμε μπορείτε να δείξουμε στην κάμερα το... Ναι. Τα διπλά επιθέματα λοιπόν είναι του πόνου και της ενέργειας. Σας τα δείχνω εδώ πέρα και ουσιαστικά ο βασικότερος διαχωρισμός είναι αυτός. Είναι τα 2 της ενέργειας και του πόνου που είναι διπλά και όλα τα άλλα είναι μονά. Τι θέλετε να πείτε με το διπλά, κύριε Τσαπανίδη, γιατί είναι και μια ερώτηση των τηλεθεατών που μπορεί να μην γνωρίζουν. Ακριβώς. Το ανθρώπινο σώμα διαρρέεται από ενέργεια. Η ενέργεια αυτή δεν είναι... Έχει μια ταυτότητα, έχει ένα πρόσημο, ένα συν και ένα πλην. Όλο το σώμα μας διαρρέεται και από τις 2 ενέργειες. Αριστερά συνήθως έχουμε αρνητικό φορτίο, όχι συνήθως, πάντα, και δεξιά θετικό. Τα επιθέματα της ενέργειας και του πόνου, ας επικεντρωθώ πρώτος του πόνου, κάνουν το εξής. Εξισορροπούν. Πώς κάνουμε μια μυοσκελετική αποκατάσταση? Ναι. Τοποθετούμε το αρνητικό και το θετικό επίθεμα σε συγκεκριμένα βελονιστικά σημεία και τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο? Από το περίσσιο ηλεκτρομαγνητικό μας πεδίο που όλοι έχουμε, από την άβρα μας δηλαδή, ναι, προσανατολίζουμε, έχουμε τη δυνατότητα με τα επιθέματα, με το συν και με το πλην, να τα προσανατολίσουμε, να προσανατολίσουμε τη ροή της ενέργειας προς την πάσχουσα περιοχή. Εάν παραδείγματος χάρη έχουμε μία τενοντίτιδα, με το καφέ και το λευκό του επιθέματος, ουσιαστικά με πάρα πολλές απλές οδηγίες, τα τοποθετούμε σε τέτοια σημεία ούτως ώστε σηματοδοτούμε τη ροή της ενέργειας προς την πάσχουσα περιοχή. Μάλιστα. Αυτό πώς ερμηνεύεται? Χιλιάδες τρισεκατομμύρια κύτταρα παίρνουν εφεδρική ενέργεια από τη δική μας την ενέργεια του επίθεμα, δεν μας δίνει τίποτα απ' έξω και ουσιαστικά είναι σαν να είναι μικρές μηχανές οι οποίες ξαναπαίρνουν εμπρός. Αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι των επιθεμάτων του πόνου. Του τρόπου λειτουργίας τους. Του τρόπου, ναι, λειτουργίας. Δηλαδή είναι ένας απόλυτα φυσικός τρόπος διόδευσης και οδήγησης της δικιάς μας ενέργειας σε μια περιοχή που πάσχει. Μάλιστα. Είτε γιατί έχει αναπτυχθεί μια φλεγμονή από υπερχρήση, έτσι, ναι, είτε γιατί έχει τραυματιστεί. Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να πούμε ότι δεν διοχετεύεται φάρμακο στην περιοχή αυτή και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης να μας εξηγήσετε λίγο και τις ιδιότητες του νερού, πόσο δηλαδή πρέπει να είναι ενυδατωμένο το σώμα μας τις ώρες που θα κάνουμε μία τέτοιου είδους θεραπεία βάζοντας τα πάτς. Δυστυχώς στις μέρες μας ο κόσμος δεν πίνει νερό, δεν πίνει αρκετό νερό, ναι, έτσι. Πολλές φορές η αίσθηση της δίψας έχει μπερδευτεί με την αίσθηση της πείνας. Πολλοί κόσμος, και είναι μια γενικότητα αυτή που λέω, αλλά είναι αλήθεια, εάν πριν το φαγητό πιούμε ένα ποτήρι νερό, μάλιστα, 1,5 ποτήρι νερό, θα αντιληφθούμε εκ των υστέρων ότι η ποσότητα του φαγητού που φάγαμε είναι πολύ λιγότερη. Το έχουμε συζητήσει με τη διατροφολόγο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και είναι πολύ σημαντικός ο παράγοντας της ενυδάτωσης και ειδικά στις εφαρμογές με τα επιθέματα. Πριν ξεκινήσουμε την αποκατάσταση του πόνου και θα πούμε μετά ποιους πόνους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να πιούμε νερό, να ενυδατωθούμε, να μπει στην κυκλοφορία λοιπόν νέα ποσότητα υγρού στοιχείου το οποίο θα κυκλοφορήσει στο μεσοκυτάριο χώρο και μετά ουσιαστικά θα έχει τη δυνατότητα να μπει και μέσα στο κύτταρο. Ναι. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν είναι ότι οποιοδήποτε πόνοι, μυοσκελετικοί, χρόνιες φλεγμονές από τραυματισμούς όπως είναι οι τενοντίτιδες, όπως είναι τα λουμπάγκο, τις μέσεις, προβλήματα πάρα πολύ δυνατά τα οποία μας ακινητοποιούν και πολύ συχνά, ναι, έχουμε τη δυνατότητα μέσα στα επόμενα 30, 40, 50, 60 λεπτά να δώσουμε ένα αποτέλεσμα, αλλά προσοχή εδώ, θα ήθελα να επισημάνουμε το αποτέλεσμα αυτό δεν σκεπάζει τον πόνο. Λύνει το πρόβλημα το ενεργειακό, ναι, δηλαδή παίρνουν μπρος
σαν ζωτικές λειτουργίες τα κύτταρα, και με αυτή τη διαδικασία και μόνο είναι ο φυσικότερος τρόπος να σταματήσει, ναι, ο πόνος. Μας δίνει δεν θεραπεία, θέλετε να ακριβώς πείτε, και δεν, μας, δεν είναι ένα παυσίπονο το οποίο απλώς θα κουκουλώσει, θα σκεπάσει το σημείο το οποίο πάσχει. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι ο τρόπος που λειτουργούν τα επιθέματα είναι απόλυτα φυσικός. Και μην ξεχνάμε, μια μικρή παρένθεση θα κάνω, ότι μέσα στα επιθέματα, δεν ξέρω αν σε άλλες εκπομπές, μάλλον το επισημάνατε, μέσα στα επιθέματα υπάρχουν μόνο φυσικά υλικά. Αμινοξέα, ζάχαρα, σταθεροποιημένο οξυγόνο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τα αμινοξέα και τα ζάχαρα είναι από το φυτικό βασίλειο. Η LiveWave σε παλαιότερες μελέτες που είχα διαβάσει, ανακοινώνει γύρω στα 85 διαφορετικά φυτά από όπου παίρνει την πρώτη ύλη για αυτούς τους νανοκρυστάλλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε ότι είναι ένας απόλυτα φυσικός τρόπος. Με αυτόν τον ίδιο τρόπο, βασικά θα πρέπει να πούμε ότι οποιοδήποτε και αν είναι το πρόβλημα του πόνου, ναι, είτε είναι ημικρανίες, είτε κεφαλαλγίες, είτε μυοσκελετικά, είτε τραυματισμοί, είτε φλεγμονές λόγω γύρατος, πόδια που πρίζονται, αρθρώσεις που πονάνε, γόνατα που μαζεύουν αρθρικό υγρό και δημιουργούν δυσλειτουργία. Σε οποιοδήποτε τέτοιο πόνο μπορούμε να έχουμε σε πρώτο επίπεδο αποκατάσταση του πόνου. Μάλιστα. Και φυσικά από πίσω υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία υποστηρίζουν την αποθεραπεία. Πάρα πολύ σημαντικά δεν λέμε, μας λέτε, ναι. Δεν λέμε δηλαδή ότι ναι, μέσα σε ένα λεπτό, σε πέντε λεπτά έχει φύγει ο πόνος μόνο. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο ρύθμισης. Από εκεί και πέρα ακολουθούν προγράμματα τα οποία τις περισσότερες φορές είναι πολύ σύντομα, είναι της τάξης των 10-15 ημερών. Γι' αυτό θα ρωτούσα, γιατί πραγματικά θα είναι και απορία των τηλεθεατών, πόσο μπορεί να διαρκέσει μια τέτοιου είδους θεραπεία, πόσα πάτσες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για πόσο χρονικό διάστημα. Φυσικά και είναι θέμα πόσο χρόνιο είναι το πρόβλημα, σε ποια ηλικία βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος, ναι, ο πάσχων, και συνήθως μέσα σε 15-20 μέρες, εάν δεν χρειαστεί να κάνουμε πιο μεγάλα προγράμματα τα οποία αφορούν και άλλα επιθέματα, και θα επιστρέφω σε λίγο σε αυτό, 15-20 μέρες είναι αρκετές για να ανατάξουμε ένα πρόβλημα μυοσκελετικό αρκετά χρόνιο. Ναι. Λοιπόν, να κλείσω την κατηγορία των διπλών επιθεμάτων με το επίθεμα της ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, αλλά μέχρι και ένας αθλητής υψηλών απαιτήσεων στις επιδόσεις του. Και ουσιαστικά και αυτά είναι διπλά. Η μόνη τους διαφορά με το επίθεμα του πόνου είναι ότι έχουν μικρότερο φορτίο συγκέντρωσης, όπως θα πω εγώ, να μου επιτρέψετε, ναι, μετά θα το εξηγήσω. Είναι ένα επίθεμα το οποίο έχει μικρότερη συγκέντρωση αμινοξέων και νανοκρυστάλλων και δημιουργεί μια πιο ήπια κατεύθυνση, ναι, προς τη θεραπεία ροής, ναι, της ενέργειας. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή με έναν πιο αργό τρόπο κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνει το επίθεμα του πόνου. Βέβαια τις ενέργειες στα επιθέματα τα χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένα βελονιστικά σημεία. Ναι. Υπάρχουν 5 μεσημβρινοί που προτείνει η LiveWave, αλλά παράλληλα με αυτούς τους 5 μεσημβρινούς, γιατί οι μεσημβρινοί δεν είναι μόνο 5, παράλληλα με αυτούς τους 5 βασικούς μεσημβρινούς υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθούν και οι παράπλευροι. Αν βλέπαμε τώρα αυτή τη στιγμή ένα βελονιστικό χάρτη, θα σου το εξηγούσα λίγο καλύτερα, ίσως κάποια άλλη φορά θα το πούμε με μεγαλύτερη ανάλυση. Με αυτά τα 5 λοιπόν σημεία τοποθέτησης των επιθεμάτων μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε τη ροή της ενέργειας μέσα στο σώμα μας. Από τους 5 βασικούς μαζί με τους παράπλευρους να εξορροπήσουμε την ενέργεια. Υπάρχει εδώ, θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση, ναι, υπάρχει μια αρχή η οποία δεσπόζει και εκφράζει το βελονισμό γενικότερα. Όλη την κοινότητα αυτή που ασχολείται με το βελονισμό, όλους τους θεραπευτές, τους γιατρούς, τους κλασικούς, τους εναλλακτικούς κτλ. Το θεώρημα αυτό του βελονισμού λέει το εξής, ότι όταν στο σώμα μας δεν υπάρχει στάσιμη ενέργεια και δεν υπάρχουν μπλοκαρίσματα και η ενέργεια στους μεσημβρινούς ρέει, τότε ο άνθρωπος δεν αρρωσταίνει. Πολύ είναι ωραία. Υγιής. Ναι. Με τα επιθέματα λοιπόν της ενέργειας μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο μόνοι μας, το τονίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό, μόνοι μας να κάνουμε αυτές τις συνεδρίες και να ξεμπλοκάρουμε όλη τη ροή της ενέργειας στο σώμα μας. Και αυτό είναι ταυτόσιμο με την υγεία
και με την θετική κατάσταση του ανθρώπινου σώματος. Μας δίνετε πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες. Φίλοι μου, μπορείτε να τηλεφωνείτε, να θέτετε τις ερωτήσεις σας και σίγουρα ό,τι απορίες έχετε, φυσικά και στις συγκεντρώσεις που γίνονται από τη LiveWave, μπορείτε να παρευρεθείτε και να σας δείξουν όπως θέλετε εσείς να χρησιμοποιήσετε τα patch, πού θα τα χρησιμοποιήσετε. Οι πληροφορίες θα είναι από τους συνεργάτες δίπλα σας πάντοτε, να μπορέσετε να κάνετε το καλύτερο δυνατόν για τον εαυτό σας. Θέλετε να συνεχίσουμε, κύριε Τσαπανίδη, πάνω στο θέμα αυτό, γιατί με τον κύριο Τσίρο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα τον έχουμε. Οπότε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ τις πληροφορίες που μας δίνετε και μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με οτιδήποτε πληροφορίες θέλετε να μας δώσετε σήμερα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, φίλοι. Θα συνεχίσω με τα επιθέματα, τα μονά, όχι περιγράφοντας ακριβώς λεπτομέρειες για το τι ακριβώς κάνουν, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ο κόσμος να κατανοήσει την απλότητα και τη σημαντικότητα της πρότασης LiveWave. Στα χέρια μου, όχι τελείως τυχαία, κρατάω το επίθεμα που λέγεται Ίων, αιώνας, από την ελληνική ετυμολογία παρμένη η ονομασία του συγκεκριμένου επιθέματος. Ο αιώνας έχει να κάνει με τον έλεγχο των φλεγμονών, με τον έλεγχο του στρες και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με την έξαρση που δημιουργείται μεταξύ συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού μας συστήματος. Ναι. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα λοιπόν ελέγχεται όταν υπάρχει ένας μηχανισμός, υπάρχει μια σωστή λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, όταν υπάρχει ένας τρόπος να ελέγξουμε αυτή τη διαφορά και την ανακύκλωση στην αυξομοίωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού. Το επίθυμα Ίων, ουσιαστικά ελέγχοντας το ψυχογενετικό στρες με την ευεργετική του συχνότητα, καταστέλει όλες τις φλεγμονές και αυτό έχει σαν ανάδραση, σαν ένα κύκλο ανάδρασης, σε αυτό που λέμε αυτόνομο νευρικό σύστημα, συμπαθητικό-παρασυμπαθητικό. Ναι. Το γύρας έχει να κάνει με τι? Με φλεγμονή. Με φλεγμονή. Ακριβώς. Αυτό που ελέγχει τις φλεγμονές με έναν τόσο απόλυτο, αυτό το επίθυμα που ελέγχει τις φλεγμονές με τόσο απόλυτο και γρήγορο τρόπο, δεν είναι μία μέθοδος αντιγύρασης πάρα πολύ σημαντική? Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ακριβώς. Εάν κάποιος φορέσει ένα επίθεμα, θα προτείνω κατά τη διάρκεια του απογεύματος και μήνυμα αυτό το επίθυμα σε ένα συγκεκριμένο βελονιστικό σημείο, στον 7ο αυγενικό, μέχρι την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα, μπορεί να είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας μαρτυρούν κατά εκατοντάδες ότι ο αιώνας, σαν εμπειρία, μου άλλαξε κατά κάποιο τρόπο τη ζωή. Το έχω ακούσει άπειρες φορές στην πορεία των 6 σχεδόν ετών με την ενασχόλησή μου με τη LiveWave. Και φυσικά το ίδιο ακριβώς ακούω πάρα πολύ συχνά και από πάρα πολλούς θεραπευτές. Το θέμα είναι να γίνει η αρχή, εγώ θα έλεγα, να πιστεί ο κόσμος ότι πραγματικά δεν είναι φάρμακο. Εδώ και οι έγκυες μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Σε άλλες κουβέντες μας που είχαμε και με τον κύριο Τσίρο, συζητούσαμε και λέγαμε ότι δεν είναι απαγορευτικό να χρησιμοποιούνται κάποια προϊόντα και από μικρότερες ηλικίες ή από μεγαλύτερες ηλικίες. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Όποιος θέλει να απαντήσει, είμαστε λοιπόν, εδώ. Όχι, θα πω, επειδή ήταν ένα από τα αντικείμενα που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, έχουμε πει ότι το επίθεμα μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι, εκτός από τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες. Όσον αφορά τις έγκυες και τις θυλάζουσες, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα επιθέματα της αποτοξίνωσης, ούτως ώστε να μην περάσουν τα προϊόντα αυτής στο έμβριο ή στο παιδί που θυλάζει. Η μοναδική κατηγορία η οποία πρέπει να βρίσκεται μακριά από τα επιθέματα, με βάση τις οδηγίες της LiveWave, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κατάσταση της ανοσοκαταστολής, λόγω του γεγονότος ότι έχουν μέσα τους ένα ζωντανό μόσχευμα, το οποίο λόγω του γεγονότος ότι γίνεται ανοσοκαταστολή στον οργανισμό τους, υπάρχει περίπτωση όταν το ανοσοποιητικό ανεβαίνει, γιατί αυτή είναι η γενική φιλοσοφία της LiveWave. Χρησιμοποιώντας τα επιθέματα στη ζωή μας, έχουμε το ανοσοποιητικό μας σε πραγματική ισορροπία. Ναι. Γι' αυτό και είμαστε υγιείς. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος έχει ένα ζωντανό μόσχευμα, όταν του κάνουν ανοσοκαταστολή, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Λόγω λοιπόν του γεγονότος ότι υπάρχει περίπτωση το ανοσοποιητικό να ανέβει και να αποβάλει το μόσχευμα, πρέπει να απέχουν από τη χρήση των επιθεμάτων. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι δώσαμε την πληροφορία ποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και εδώ είμαστε, τα τηλέφωνα και οι γραμμές είναι ανοιχτές. Οι πληροφορίες μπορούν να έρθουν σε εσάς, φίλοι μου,
και συνεχίζουμε με τον κύριο Τσαπανίδη τη συζήτησή μας όσον αφορά τα επιθέματα. Δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν για τίποτα το πώς λειτουργούν τα επιθέματα. Ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι να μας επισκεφτούν στους χώρους όπου γίνεται η παρουσίαση και η μερίδα αυτή η οποία αναλύει και δίνει και τη δυνατότητα και στους επισκέπτες να δοκιμάσουν τα επιθέματα. Ας έρθει ο κόσμος λοιπόν να δοκιμάσει τελείως δωρεάν ένα επίθεμα αντιστρες. Η κοινωνία μας ξέρουμε ότι βάλεται στις μέρες μας από μια τεράστια λέξη, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο θα μπορούσα να τη γράψω, που λέγεται στρες. Έτσι, θα μπορούσαμε να τη γράψουμε με πάρα πολύ μεγάλα γράμματα για να εκφράσουμε ακριβώς τι είναι αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν έχει αγχωθεί και έχει χάσει τον ύπνο του. Και με αυτόν τον τρόπο δίνω την μπάσα στο επόμενο επίθυμα που δεν είναι τίποτα άλλο από το Silent Night. Δύο βασικοί μηχανισμοί, υποθάλαμος και επίφυση, που έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση του ύπνου, υποστηρίζονται άμεσα, ενεργειακά, με συγκεκριμένα βελονιστικά σημεία από το συγκεκριμένο επίθεμα. Ξέρουμε ότι τα επίπεδα της μελατονίνης στο σημερινό άνθρωπο είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Και αυτό οφείλεται ίσως στον τρόπο ζωής του, θα λέγαμε. Και στον τρόπο που τρέφεται, στον τρόπο που σκέφτεται και στον τρόπο που αγχώνεται. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που περιέγραψα προηγουμένως είναι, καταστέλουν τις ζωτικές λειτουργίες αυτών των ενδοκρινών αδένων, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το βαθύ, τον ωφέλιμο ύπνο, θεραπευτικό ύπνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πιο σοβαρός μηχανισμός επισκευής του σώματός μας είναι ο ύπνος. Και φυσικά δεν είναι μόνο του σώματος, και εδώ μπαίνει ο όρος ολιστική προσέγγιση, και η πνευματικότητα και η εξέλιξη του ανθρώπου, το πώς θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα, έχει να κάνει με την ποιότητα του ύπνου. Ας μην επισέλθω σε λεπτομέρειες ότι κάθε ύπνος είναι ένα αστρικό ταξίδι, να μην το πάμε τόσο βαθιά ολιστικά, ας περιοριστούμε στο ότι μπορεί κάποιος, χρησιμοποιώντας τα επιθέματα του ύπνου, αφού βρει το κατάλληλο βελονιστικό σημείο, μπορεί πραγματικά να καταλάβει τη διαφορά, το πώς κοιμότανε και πώς κοιμάται μετά τη χρήση. Θα έχουμε δηλαδή ποιοτικό ύπνο, οπότε το πρωί θα είμαστε πολύ καλύτερα στη διάθεση, την ψυχική και τη σωματική, θα λέγαμε. Ακριβώς. Κύριε Τσαπανίδη. Ακριβώς. Πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον μεταβολισμό ρυθμίζονται μόνο με το επίθεμα του ύπνου. Είναι πολύ σημαντικό ότι ανεβάζουμε γενικότερα την ποιότητα του ύπνου, παράγει η εφαρμογή περισσότερη και καλύτερη ποιότητα μελατονίνης ορμόνης, έτσι, ξεμπλοκάροντας τον υποθάλαμο, ο οποίος είναι ο πρόδρομος ρυθμιστής της επίφυσης για να κλείσει ο κύκλος ο θεραπευτικός του κύκλου. Εγώ σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και σίγουρα όλοι αυτοί που μας ακούνε σήμερα θα θέλανε και άλλη φορά να είστε εδώ μαζί μας για να μας δώσετε πολλές πληροφορίες όσον αφορά με τον τρόπο και τις γνώσεις που έχετε, κύριε Τσαπανίδη. Εγώ πραγματικά ήταν μια έκπληξη για μένα σήμερα, γιατί τη Live Wave τη βάζουμε από πολλές πλευρές σαν μια ενημέρωση μέσα στην εκπομπή μας, αλλά έτσι αρκετά βαθιά να δώσουμε έμφαση σε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι μαζί σας και μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω στον κόσμο για όλες αυτές τις όμορφες και αποτελεσματικές προτάσεις που έχει να κάνει η Live Wave. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σίγουρα έχουμε τη δυνατότητα και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλοι μου, μαζί με τον κύριο Τσίρο Παναγιώτη και μια εξαίρετη manager της Live Wave, την κυρία Φωτιάδου Μέρη, να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής και ό,τι αφήσαμε σε ερωτήσεις και απορίες από το πρώτο μέρος εκπομπής θα το συνεχίσουμε σε λίγο μετά από ένα μικρό διάλειμμα.